εθνική ομάδα. Και νομίζω ότι φέροντας ένα παράδειγμα για το, για το τι σημαίνει αυτή η νίκη, θα έλεγα αυτό το γεγονός το οποίο μας συνέβη στην Αυστραλία. Όταν ένα χρόνο μετά την επιτυχία πήγαμε στην, στην Αυστραλία να παίξουμε σε ένα παιχνίδι ενάντια στην εθνική ομάδα της Αυστραλίας, κάναμε μία βόλτα στο, στο ζωολογικό κήπο του, της Μελβούρνης. Όταν λοιπόν κάναμε τη βόλτα μας, ξαφνικά είδαμε μια ομάδα παιδιών από σχολείο, γιατί φορούσαμε ομοιόμορφα τα ρούχα τους, και μέσα σε αυτά ένα παιδί το οποίο έδειχνε με μεγάλη περηφάνεια στους φίλους του ποιοι είμαστε εμείς. Ήταν λοιπόν ένα Ελληνόπουλο, το οποίο ήταν φυσικά από την τέταρτη γενιά, το οποίο ούτε καν μιλούσε ελληνικά, αλλά αισθανόταν απέναντι στους φίλους του ότι αυτοί εδώ είναι Έλληνες, μας έχουν κάνει περήφανος και μιλούσε ελληνικά. Αυτή είναι η μεγάλη σημασία αυτής της νίκης, και νομίζω ότι και εσείς που είστε εδώ, που ζείτε μακριά από την πατρίδα, εκείνη τη στιγμή, νομίζω και σήμερα αυτό μεταφέρθηκε μέσα στην εικόνα, σταθήκατε περήφανοι για όλους μας και για όλους αυτούς τους ανθρώπους, όπως και φυσικά για τον Ότο Ρεχάγγελ, ο οποίος δεν είναι Έλληνας, αλλά εμείς τον κάναμε Έλληνα.